Και διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστέ, σκηνοθέτε αλλά και αθλητέ ενώνουν τι φωνέ του για να υποστηρίξουν τι ευρωεκλογέ. Θα ξεκινήσω με την Μόνικα Μπελούτση, την οποία γνωρίζουμε όλοι, η οποία φαίνεται να έχει πάρει προσωπικά την εκστρατεία ευ ευαισθητοποίηση του Ευρωκοινοβουλίου και πρωταγωνιστή σε ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό του Facebook του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρει λοιπόν στο σποτάκι αυτό, καταρχήν με την Ιταλίδα και αισθάνομαι Ευρωπαία. Όλοι έχουμε τις ιδέες μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και γιατί πιστεύω ότι μόνοι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, αλλά είναι το σποτάκι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μαζί μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά. Και την ίδια στιγμή τώρα, 500 σκηνοθέτε από όλη την Ευρώπη υπογράφουν μία ανάρτηση στο Facebook, στην οποία υπογραμμίζουν την κρισιμότητα των ευρωεκλογών και καλούν και αυτοί με τη σειρά τους, του Ευρωπαίου πολίτε να ψηφίσουν. Αναφέρεται χαρακτηριστικά λοιπόν στο κείμενο που υπογράφουν ότι μεταξύ 23 και 26 Μαου πρέπει όλοι να ψηφίσουμε, γιατί οι εκλογέ αυτέ αποτελούν μία κρίσιμη πρόκληση όχι μόνο για τα δικαιώματά μα, αλλά και για την ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Να πάμε τώρα στην Ιταλία, όπου ένας Ιταλός τραγουδιστής και συγκεκριμένα ο Λορέτζο Μπανιόλη, ο κύριος που βλέπουμε, κύριος που βλέπουμε στις εικόνες μας, μας. μας, έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο για να υποστηρίξει τις ευρωεκλογέ και συγκεκριμένα μέσα από ένα τραγούδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στις ευρωεκλογέ και αναλύει ουσιαστικά, βλέπουμε και εδώ στις, στις εικόνες, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο καλεί και αυτός με τη σειρά του τους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό του Δικαίωμα. Το βίντεο θα πρέπει να σου πω ότι έχει περίπου 150.000 προβολέ και τελειώνει με τη φράση Αυτή τη φορά πρέπει να ψηφίσει. Και να πάμε τώρα στο χώρο του αθλητισμού. Θα ξεκινήσω με τον βετεράνο Άγγλο ποδοσφαιριστή, τον Γκάρι Λίνεκερ, το βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Με μήνυμά του λοιπόν στο Twitter, σε ένα βίντεο που έχει διάρκεια μόλι 39 δευτερόλεπτα και στο οποίο φαίνεται ο ίδιο να μαγειρεύει, να ζωγραφίζει, όπω βλέπουμε, και να πηγαίνει έντος. και βόλτα το σκύλο του. Δηλώνει λοιπόν σε αυτό το μικρή διάρκεια βίντεο ότι ναι, είναι αλήθεια ότι με ενδιαφέρει η πολιτική και είναι αλήθεια ότι θυμίζω στον κόσμο ότι πρέπει να ψηφίσει τι ευρωεκλογέ. Όχι γιατί δεν έχω άλλα ενδιαφέροντα, το αντίθετο μάλιστα, έχω πολλά ενδιαφέροντα, αλλά γιατί είναι σημαντικό. Και θα κλείσουμε με έναν νεαρότερο αθλητή, τον γερμανό τερματοφύλακα τη κορυφαία γαλλική ομάδα Paris Saint Germain, τον Kevin Trapp, ο οποίο επίση και αυτό με τη σειρά του πρωταγωνιστεί σε ένα σποτάκι το οποίο έχει αναρτηθεί στο λογαριασμό στο Twitter. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και καλεί και αυτό του Ευρωπαίου να επιλέξουν το μέλλον του. Όπω λέει, χαρακτηριστικά. Αναφέρει λοιπόν στο μήνυμά του ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την Ευρώπη, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να υπερασπιστούμε τι θέσει μα στην αρένα και στην κοινωνία. Τώρα είναι η ευκαιρία. Διάλεξε το μέλλον σου, καταλήγει το σποτάκι. Μην σε ευχαριστούμε πολύ.